Ο Γενικός Αρχηγός του Άρη, Θωμάς Ανασλήτης, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Θωμά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε. Μια μάσκα την ήθελε στην Κυριακή για να μεταβλέψει όλα αυτά, σίγουρα. Διπλή. Μάσκα ύπνου. Μάσκα ύπνου, μάλλον. Μάσκα ύπνου φορούσαν άλλοι, μάλλον στο ΑΚΑ. Λοιπόν. Οι ομάδες θα κάνουν τώρα με τα νέα μέτρα, ότι λέει αν είναι φίλαθλοι χωρίς μάσκες θα τιμωρείται η ομάδα. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Θα πρέπει να είστε κι εσείς στον παγκό. Έχετε κάποια οδηγία σχετική. Έχουμε και τις κερκίδες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα ανεβαίνει τις κερκίδες, θα λες βάλε αδερφέ μάσκα, θα τιμωρηθούν. Παίζουμε την άλλη αγωνιστική τώρα. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Ας το αφήσουμε γιατί δεν θα ξεφύγω πάλι και δεν θα λοιπόν, πάμε ποδοσφαιρικά. Με τον Θωμά θα κάνουμε τη γέφυρα από το μάτς στην ΑΕΚ σε αυτό με τον Βόλο και θα σχολιάσουμε φυσικά και τον Άρη που βλέπουμε και μας χαροποιεί ο Άρης που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ξεκινώντας αρχικά από το μάτς της περασμένης Κυριακής, όπου ακόμα βρίσκεται στην επικαιρότητα και με την παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα και με την κλήση απολογία του Δημήτρη Μελισανίδη και όσων κατέβηκαν στα αποδυτήρια το βράδυ της Κυριακής. Τα έζησες και εσύ, Θωμά. Τα είδανε τα ματάκια σου, τα περισσότερα αν όχι όλα, και παρακολουθείς και εσύ και αυτή την προσπάθεια που γίνεται από πλευρά ΑΕΚ. Εγώ θα σε πάω το πιο πρόσφατο της επικαιρότητας, να αντιστρέψει ΑΕΚ το κλίμα με τη δική της επιχειρηματολογία και στοχοποιώντας με αστεία επιχειρήματα βέβαια τους ανθρώπους του Άρη και συγκεκριμένα τον Δημήτρη τον Αρχάκο, γιατί έκανε το αυτονόητο όπως κάνατε όλοι σας, δηλαδή οι αντιδράσεις όλων ήταν ίδιες σε αυτά τα οποία βλέπατε. Εντάξει, τώρα το τι έχει γίνει στο ΑΚΑ την Κυριακή το έχουν μάθει λίγο πολύ όλοι. Το τι θέλει να πετύχει η ΑΚ τώρα από τη μεριά της είναι δικό της θέμα. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια, ξέρουμε τι έγινε. Τον δρόμο τον έχει πάρει εδώ, τον δρόμο τον έχει η δικαιοσύνη. Οπότε εκεί πέρα πιστεύω ότι θα φανούν όλα. Εμείς αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε σαν ομάδα είναι ότι η ομάδα πλέον έχει δείξει ότι μπαίνει σε σωστό δρόμο, αυτό που ξέραμε και που βλέπαμε το καλοκαίρι. Στα δύο τελευταία παιχνίδια η ομάδα δείχνει πολύ καλό πρόσωπο. Όλοι είδαμε την Κυριακή ότι ήταν πολύ καλύτερη μέσα αγωνιστικό χώρο από την ΑΕΚ. Ακόμα και με αυτή την εχθρική διατησία θα μπορούσε να πάρει το βαθμό ή τους βαθμούς. Είναι ο Άρης της περσινής σεζόν, Θωμά, γιατί ήσουν ομάδα και πέρσι. Ήσουν και ο Άρης του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτός ο Άρης που ξαφνικά εξαφανίστηκε για 2-3 εβδομάδες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και όλοι λέγαμε τι έγινε έτσι ξαφνικά. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι όλοι λέγαμε ότι ο Άρης θα είναι καλύτερος από πέρσι. Βάσει την εικόνα της ομάδας στα φιλικά και στο δεύτερο παιχνίδι με την Αστάνα, συν τις πολύ ποιοτικές προσθήκες που γίνανε, όλοι λέγαμε ότι η ομάδα πλέον είναι υπερπλήρης και θα είναι ακόμα καλύτερη από την περσινή ομάδα που ήταν εξίσου πολύ καλή. Όλοι μου βιάσαμε με το ξεκίνημα γιατί δεν το περίμενε κανείς. Δεν υπήρχαν τέτοια δείγματα στην ομάδα ότι δεν αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, ότι δεν δημιουργεί φάσεις. Δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Ναι. Πλέον πιστεύω η ομάδα έχει μπει στο σωστό δρόμο. Δηλαδή έχει δύο παιχνίδια. Το πρώτο με το Πανετολικό που και τα γκολ ήρθαν και πολλές φάσεις και όλο το πλάνο της ομάδας ήταν όπως έπρεπε. Και συνέχεια σε ένα ντέρμπι με ένα δυνατό αντίπαλο που η ομάδα έδειξε ότι είναι ανώτερη σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Αν εξαιρέσεις κάποια διαστήματα 3, 4, 5 λεπτών. Εντάξει, που ο Άρης βέβαια. Οπότε πιστεύουμε ότι η ομάδα, άμα συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς και βελτιώνει κάποια κομμάτια μικρά στο παιχνίδι, θα φτάσει στα στάδια που όλοι θέλουμε και όλοι ευελπιστούμε στην ομάδα. Που και αυτά τα διαστήματα που αναφέρεις εσύ είναι τα διαστήματα της ψυχρολουσίας, θα λέγαμε, του Άρη, είτε με τα γκολ τα οποία δέχτηκε, είτε με κάποιες αποφάσεις του διαιτητή. Εντάξει, ναι, δεν γίνεται ένα παιχνίδι να είσαι. Ναι, δεν γίνεται ένα παιχνίδι να είσαι 95 λεπτά απόλυτα καλύτερο. Είναι και κάποια διαστήματα αυτό που είπατε. Δηλαδή, δεν μπορεί να δέχεσαι ένα τέτοιο γκολ με πέναλτι χωρίς να υπάρχει και να είναι σαν να μην έγινε. Σίγουρα υπάρχουν 2-3 λεπτά που μου βιάζει. Επειδή ήσουν επιθετικός και την ξέρεις τη θέση και ξέρεις τι χρειάζεται κιόλας. Βλέπαμε τον Άρη πρώτες αγωνιστικές να δυσκολεύεται όχι απλά να σκοράρει, να πατήσει την περιοχή. Βλέπουμε ειδικά στα τελευταία δύο μάτς η ομάδα μέσα από τη συνολική βελτίωσή της να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να έρθει και το γκολ και να βγουν οι παίχτες σε φάση εκτέλεσης. Θεωρείς ότι το μάτς με την ΑΕΚ, επειδή πάλι μπήκε στην κουβέντα το γιατί δεν έκανε γκολ κτλ., ήταν ίσως συγκυριακό το ότι ο Άρης δεν σκόραρε παραπάνω από ένα γκολ κόντρα στην ΑΕΚ? Εντάξει, δεν είναι, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος, θέλω να λέω την αλήθεια, δεν είναι τέλειο συγκυριακό. Σίγουρα πάντα στο ποδόσφαιρο υπάρχουν καλές και κακές στιγμές.
Αλλά πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό το τομέα πολύ. Δεν γίνεται μια ομάδα που έχει τόσους μεγάλους και υψηλούς στόχους να καταφέρει να φτάνει τόσο εύκολα εκεί πέρα και να μην σκοράρει. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτοί που έχουμε να αντιμετωπίσουν, άμα φτάσει στο σημείο να κάνουν τόσες φάσεις όσο εμείς, θα βάζουν 6 γκολ στα παιχνίδια. Ναι. Εκεί τι παίζει ρόλο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, άμα φτάνει να έχει τέτοια απόδοση που έχουμε εμείς, πιστεύω θα καταφέρουν να σκοράρουν περισσότερες φορές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βελτιώσουμε για να μπορέσουμε να είμαστε στις υψηλές θέσεις βαθμολογίας. Ισχύει αυτό που λένε ότι η δουλειά του προπονητή είναι να δείξει στον παίχτη πώς να φτάσει μέχρι την περιοχή και μετά είναι δική του δουλειά να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Εντάξει, σίγουρα κάπως έτσι είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, όλα δουλεύονται, όλα βελτιώνονται, αλλά και κάποια πράγματα είναι έμφυτα που λέμε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Όπως είναι η ταχύτητα, όπως είναι το σκοράζουμε, όπως είναι το γκολ. Ναι. Εμείς έχουμε παίχτες που έχουν το γκολ. Αλλά αυτή την περίοδο ακόμα δεν έχει ξεκλειδώσει αυτό ο τομέα. Πιστεύω θα γίνει με την παρόλη του χρόνου και αυτό. Και δημιουργείται αισιοδοξία ότι θα γίνει η ομάδα, διότι η ομάδα παρουσιάζει και αυτή τη συνολική βελτίωση σε αυτά τα ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια. Και βλέπουμε έναν Άρη ο οποίος δεν είναι μόνο καλύτερος, δεν βγάζει μόνο πράγματα τακτικά μέσα στο γήπεδο. Βλέπουμε μια ομάδα πάλι με την περσινή αυτοπεποίθηση και με το περσινό πολύ καλό κλίμα. Και εσύ είσαι, νομίζω, ο ιδανικότερος για να μας το επιβεβαιώσει αυτό, διότι ζεις την καθημερινότητα όχι μόνο στα παιχνίδια, αλλά και στις προπονήσεις. Θωμά, μας ακούς? Ναι, ακούω. Εσείς ιδανικότερος για να μας το επιβεβαιώσει, νομίζω, αυτό το πράγμα. Έχει αλλάξει και η αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία και το κλίμα στην ομάδα. Σίγουρα. Όταν η ομάδα αρχίζει και αποδίδει μέσα στο γήπεδο και βγαίνει η δουλειά όλης της εβδομάδας, και οι παίκτες αποκτούν αυτοπεποίθηση και το κλίμα καλυτερεύει και όλοι είναι με άλλη αισιοδοξία στην καθημερινότητα. Σίγουρα τα αποτέλεσματα παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτό. Αξίτες, ναι. Και πλέον η ομάδα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο σε όλους τους τομείς που θέλει και βελτίωση, έτσι, για να μπορέσουμε να είμαστε ψηλά. Ναι. Τώρα έχετε το μάτς με το Βόλο. Νομίζω ότι παρά την ήττα, ο Άρης πηγαίνει με καλή ψυχολογία και σε αυτό το παιχνίδι και πιστεύοντας πολύ στον εαυτό του. Δυστυχώς δεν θα έχει τον κόσμο του στο μάτς του Πανθεσσαλικού, γιατί όπως έγινε γνωστό σήμερα, ο Βόλος δεν θα δώσει εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω θα είναι το ιδανικό ένα τρίποντο για να κλείσει ο Άρης με πολύ καλή συγκομιδή, θα πω εγώ, αυτό το καρέ αγώνων ανάμεσα στις δύο διακοπές. Λόγω εθνικών. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Βόλος έχει δείξει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Αλλά όπως είπαμε και εμείς, είμαστε σε ένα καλό επίπεδο και πρέπει να πάμε να κερδίσουμε εκεί πέρα για να κλείσουμε, να πάμε στη διακοπή με ανεβασμένη ψυχολογία και με μια πολύ καλή συγκομιδή. Η δική σου γνώμη για το πρωτάθλημα, με θυμίζει, για να το πάμε έτσι και λίγο στο πιο γενικό, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την κουβέντα μας με το δικό σου ποδοσφαιρικό μάτι, πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα, με θυμίζει? Είναι πολύ κοντά οι περισσότερες ομάδες. Γίνεται αυτή η κουβέντα για το αν είναι καλή η ποιότητα του προϊόντος που βλέπουμε ή δεν είναι, για ποιους λόγους έχει κλείσει ψαλίδα ανάμεσα στις ομάδες. Βλέπουμε πραγματάκια. Εντάξει, πιστεύω ότι ακόμα οι ομάδες δεν έχουν βρει το ρυθμό που μπορούν να πιστεύουν και ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει πολύ την αποδοσή του, γιατί μέχρι στιγμής δεν είναι καλός. Και ο ΠΑΟΚ θα ανέβει και άλλο. Και η ΑΕΚ. Εμείς τώρα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε, τώρα πατάμε καλά. Εγώ θεωρώ ότι η ποιότητα έχει ανέβει του πρωταθλήματος και έχει ανέβει και η ποιότητα και στις μικρές ομάδες. Γι' αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλο ανταγωνισμό και δεν είναι κανένα παιχνίδι εύκολο. Θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα τέλος και στις πρώτες θέσεις και στις τελευταίες. Μάλιστα. Ωραία. Πάντα έκλεινα με την ερώτηση στις κουβέντες που κάνουμε. Αν το νοσταλγείς και αν μπορείς να βγάλεις ένα δεκάλεπτο, 20 λεπτό, θα την αφήσω αυτή τη φορά στην άκρη. Εντάξει. Έτσι αλλιώς, από ό,τι βλέπω που και που μεταξύ σας εντός της ομάδος διοργανώνεται στα γήπεδα που έχεις και εσύ τα ιδιόκτητα στα δυτικά της πόλης κάτι ματσάκι. Οπότε, οπότε λίγο ξεφεύγετε. Τα παίζετε. Μακάρι να συνεχίσει έτσι η ομάδα, να έχετε και εσείς καλό κλίμα και να τα κάνετε και τα παιχνιδάκια και να βλέπουμε και τον Άρη να πηγαίνει έτσι, χωρίς βέβαια αυτά τα οποία είδαμε στο ΆΚΑ την περασμένη Κυριακή. Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και την Κυριακή κόντρα στο Βόλο. Να είσαι καλά.